Η χρήση παράνομων μηχανισμών παρέμβασης στις αντλίες των καυσίμων με σκοπό τις ελλειμματικές παραδόσεις στους καταναλωτές φαίνεται να λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι ίδιοι πρακτηριούχοι έχουν καταγγείλει αυτά τα φαινόμενα κερδοσκοπίας που αποβαίνουν και σε βάρος τους, ζητώντας από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να μην περιορίζονται μόνο στην επιβολή προστήμων προς τους παρανομούντες, αλλά να τους αφαιρούν ακόμη και την άδεια λειτουργίας σφραγίζοντας τις παράνομες αντλίες. Οι πρακτηριούχοι επίσης επισημαίνουν πως με το σύστημα ισχυρών νεκρών που εφαρμόζεται στα βενζινάδικα δεν πατάσσεται η κερδοσκοπία, αφού το μέτρο θα πρέπει να επεκταθεί και στα βιτιοφόρα που παραδίδουν το καύσιμο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι και να γίνουμε επαγγελματίες. Πρέπει να δουλεύουμε όλοι με τα ίδια μέτρα και σταθμά. Και όπως έχουμε απαιτήσεις από την πολιτεία να μας φέρει με δικαιοσύνη, να σεβόμαστε και εμείς τον καταναλωτή. Τα φαινόμενα άρχισαν να πυκνώνουν και προς τις υπόλοιπες επαρχιακές πόλεις. Ενώ μέχρι τώρα τα φαινόμενα ήταν μόνο στις μεγάλες, τα μεγάλα αστικά κέντρα, το λεκανοπέδιο Αττικής, Θεσσαλονίκης και Πατρών, τώρα άρχισε να περνά και σε άλλες περιοχές. Μένει η βούληση από την πολιτεία να κάνει τροποποίηση κάποιους νόμους παλιούς του νομοθέτη, ώστε αυτά τα πρατήρια όταν θα συλλαμβάνονται να παίρνει οριστικά και η άδεια του πρατηρίου. Τα μέτρα και σταθμά δεν πρέπει να είναι μόνο και μόνο στα πρόστιμα, γιατί αυτά ίσως προέρχονται και από την αφέμαξη των λίτρων που κάνουν και τον ευρώ από τους καταναλωτές. Στο μεταξύ, οι πρατηριούχοι περιμένουν νέα αύξηση της τιμής των καυσίμων μετά και την αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ενώ η πτώση της κατανάλωσης στα πρατήρια κυμαίνεται από 15 μέχρι και 50%. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πάνω από 1.000 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα έχουν κλείσει και γύρω στις 2.000 απειλούνται με λουκέτο.